Κοιτάξτε να δείτε όμως πώς τρέχουν τα βήματα όταν είναι να πληρώσουμε. Κύριε Αντωνόπουλε, μας κορνάρει για τα τέλη. Βέβαια. Άρχισε το κορνάρισμα. Σιγά σιγά. Μέχρι τις 15 του μήνα του Νοέμβρη περιμένουμε την ανάρτηση μέσα στο τάξη. Είπαμε να μας κεράσετε κάτι που θα γιορτάσετε αύριο. Μας κερνάτε λυπητερές. Τι να κάνω, δυστυχώς. Μιχάλης σταμάτησε. Τον αύριο, μπράβο. Προκαταβολικά ευχές. Θα βρείτε ένα ωραίο τραγούδι που να ταιριάζει με τα μάτια του κυρίου Αντωνόπουλου, να του το αφιερώσουμε για αύριο για τη γιορτή. Να είστε καλά. Ελάτε. Λοιπόν, μπορούν να μπουν οι φορολογούμενοι και οι κατοίκοι των αυτοκινήτων στην πλατφόρμα από τις 15 του μήνα και μετά. Ναι. Είτε στο MyCar με τους κωδικούς του τάξη, είτε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Απευθείας χωρίς κωδικούς, απλά θα πρέπει να αναγράψουν το αφημί και την πινακίδα του αυτοκινήτου για να μπορέσουν να εκτυπώσουν το. Το βρίσκουν ψάχνοντας λίγο ΑΔΕ, πολίτες, οχήματα, εκεί. Τους βγάζει απευθείας. Που ζητάει μόνο την πινακίδα του αφημί. Τα βήματα, οπότε μπορεί ο καθένας να το κάνει. Δεν αλλάζουν όμως τα ποσά. Τα ποσά είναι τα ίδια με πέρσι, οπότε δεν έχουμε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις. Απλά θα πρέπει να πληρωθούν. Ελπίζουμε το ίσως να παραταθεί λίγο και η πληρωμή όπως και πέρσι. Ως τώρα είναι μέχρι τέλος της χρονιάς, αλλά στο τέλος συνήθως δίνεται μια παράταση. Πάντως να σας πω κάτι στρεβλό, κύριε Αντωνόπουλε, συγγνώμη. Πριν από 12, 13, 15 χρόνια είχαμε όλη αυτή την όθηση από το κράτος να πάρει ο κόσμος μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σαράβαλα. Βέβαια. Και πληρώνει ο κάτοχος του αυτοκινήτου τόσα τέλη όσα δεν κοστίζει το ίδιο το αυτοκίνητο. Δυστυχώς ήταν μια παγίδα και γενικά το κράτος δεν νομοθετεί σε χρόνια. Απλά λέει μια νομοθεσία, οθεί τον κόσμο, είχαν πάρει όλοι πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν τέλη τεκμήρια. Ήταν και απόσυρση μαζί, δεν είχαν δοθεί ένα συνδυασμός κινήτρων που σε οδηγούσε εκεί. Οπότε χωρίς τα τεκμήρια μπορούσε να πάρει ο καθένας αυτό για την ασφάλεια της οικογένειάς του. Έπαιρνε ένα αυτοκίνητο με 2.000 κυβικά και αυτή τη στιγμή ένα αυτοκίνητο 2.000 κυβικών δεκαετίας ή για πέταμα. Δεν κάνετε 2.000. Είναι... Άρα λοιπόν τα παλιά γιοταχή πληρώνουν με βάση τα κυβικά όπως λέγαμε μέχρι το 2010. Τα νεότερα του 2010-2020 με βάση τους ρήπους. Ενώ τώρα έχουμε την εξέλιξη για τα καινούργια. Στα μηδενικά τέλη. Το 2021 καινούργια. Τα οποία δεν έχουν ρυπογόνους. Μέχρι 122 γραμμάρια διοξείδιου του άνθρακα. Και βλέπουμε εδώ απευθείας πληρωμή με το QR ειδοποιητηρίου. Με το QR μπορούν απευθείας να πληρωθούν. Πλέον έχει εξυγχρονιστεί και τα τέλη. Σαρώνει δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Και το δυσάρεστο είναι αυτό για κάποιους συμπολίτες μας. Είναι 75.000 ραβασάκια που έχουν σταλεί και στέλνονται. Μέχρι τέλος του έτους για κάποια είτε διπλά τέλη το 2016, κάποιοι που είχαν πληρώσει και δεν φαίνεται μέσα στο σύστημα ότι έχουν πληρώσει, είτε για κάποιους που όντως δεν είχαν πληρώσει, πρέπει να πάνε στην εφορία και να διελευκάνουν εκεί πέρα. Άρα την υπόθεση το μπορούν. Εάν τους έχει, έρθει ειδοποίηση να μπουν να δουν στο MyCar, άμεσα μπορούν στο MyCar να κάνουν και την ένσταση, αν έχουν δίκιο, να διαγραφεί αυτό. Να κάνουν αν αργήσουν, ιδάλλως θα πρέπει να πάνε στη δόση. Εκ των υστέρων να τους επιστραφούν. Αυτό ακριβώς για να επιστραφούν και να διευκαλυνθεί το θέμα. Αυτό